Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Θα ξεκινήσουμε με τα νεότερα από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους οι Ρώσοι έπειτα από την βύθιση του καταδρομικού Μόσκβα και ήχησαν σήμερα σιρήνες συναγερμού στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας με βομβαρδισμούς στο Κίεβο, σε εργοστάσιο κατασκευής αρμάτων και τεθωρακισμένων, αλλά και στην πόλη Λβίβ στα δυτικά, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι μάχες στα ανατολικά και τα νότια, εκεί και όπου και επικεντρώνονται πλέον οι συγκρούσεις. Η Μόσχα προειδοποιεί, προχωρά σε αντίπεινα για την καταστροφή της ναυαρχίδας του στόλου της, προειδοποιώντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους για την βοήθεια που προσφέρουν στην Ουκρανία και απειλεί, όπως τονίζει, την παγκόσμια ασφάλεια. Πάνω από 900 σωρία μάχων έχουν εντοπιστεί στα περίχωρα του Κιέβου έπειτα από την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και μάλιστα σχεδόν όλοι δέχθηκαν πυρά, πισόπλατα ή βασανίστηκαν ανάμεσα στα αθώα θύματα και ολόκληρες οικογένειες. Όπως του Αλεξάντερ, έχασε τα πάντα κατά την προσπάθεια να εγκαταλείψουν με το αυτοκίνητό του στην Μπουκά. На ріти у дітей. Діти. Почав спускатися по землі. Кусок землі, кусок ноги. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι 2.500 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 τραυματίστηκαν, ενώ για τους Ρώσους μιλά για 19 έως 20.000 νεκρούς. Στη Μαριούπολη, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις ότι προσπαθούν να κρύψουν πτώματα και στοιχεία που αποδεικνύουν την τέλεση εγκλημάτων πολέμου. Συγκλονίζει η εικόνα της μάνας που κλαίει για το νεκρό παιδί της. Σε πληγώνει, λέει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι. I look at this first of all as a father. It hurts so, so much. It's a tragedy. It's suffering. I won't be able to imagine the scale of suffering of these people. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι ήταν δύο Ουκρανικοί πύραυλοι αυτοί που χτύπησαν τη Μόσκβα, οδηγώντας έπειτα στη. Η Ρωσία απειλεί τώρα με αντίπεινα και ξεκίνησε ήδη σειρά βομβαρδισμών κοντά στην πρωτεύουσα, όπου ακούστηκαν και πάλι σιρήνες. Ασταμάτητο το σφυροκόπημα και στο Χάρκοβο. 10 νεκροί και 35 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τις τελευταίες επιθέσεις ανάμεσα στα θύματα 7 μηνών. Вот здесь я женщину ремень снял, рубаху сорвал. Да не надо. Με διάβημά της, η Ρωσία καλεί σε αυστηρότατο τόνο και απειλητικό ύφος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να σταματήσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία, γιατί βάζουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια. Μάλιστα, επαναφέρουν τη μεγάλη απειλή των πυρηνικών, προειδοποιώντας Φινλανδία και Σουηδία να μην ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Θανάσης Ρούγος, διεθνολόγος και στρατιωτικός αναλυτής που παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή της Ουκρανίας, είναι στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Καλησπέρα, κύριε Ρούγο. Τι γίνεται, για πείτε μας λιγάκι, σε τι φάση βρισκόμαστε σε αυτή την σύγκρουση και πόσο επηρεάζει αυτό το νέο δεδομένο που είχαμε, αυτό το πλήγμα επιχειρησιακά αλλά και στο γόητρο της Ρωσίας με την βύθιση του Μόσκβα. Κοίταξε να δεις, το καταδρομικό Μόσκα επί 40 και πλέον χρόνια ήταν από αυτά τα πλοία του Σοβιετικού και Ρωσικού στόλου που οπωσδήποτε είχαν δεδομένη ιστορία. Συνεπώς το χτύπημα, πέραν το ότι χάθηκε η ναυαρχίδα του Ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, είναι και συμβολικό, γιατί είναι ένα πλοίο το οποίο είχε, θα λέει κανείς, και σε θέματα ειρήνης και σε θέματα πολέμου, καθημερινά θα λέει κανείς από τη δράση του εμπλοκή. Άρα το χτύπημα είναι μεγάλο. Πολλοί μάλιστα το συνδυάζουν και με τσάν την είδα του 1905 του Ρωσικού στόλου από τον Ιαπωνικό στόλο στη Τσουσίμα ή με τυχόν άλλα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα. Τώρα και εγώ επιβεβαιώνω, και μάλιστα το έχω ψάξει και από ρουμανικές και από ουκρανικές και άλλες πηγές, ότι δύο πύραυλοι Νέπτσιουν, δηλαδή Ποσειδώνα, χτύπησαν από κρυφή βάση στα βορειοανατολικά της Οδυσσού το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο βεβαίως ήταν
σε αυτή είναι αρκετά κοντά προς τις ακτές, δηλαδή κάπου για τα δεδομένα εννοώ, Βαγγέλη, γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Συνεπώς, ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι γύρω στα 200-220 χιλιόμετρα η ακτίνα δράση των συγκεκριμένων πυράβλων ουκρανικής κατασκευής, γιατί η Ουκρανία είχε και έχει πάνω την πολύ καλή στρατιωτική βιομηχανία. Μην ξεχνάμε το 30% επί Σοβιέτ γινόταν όλα τα όπλα στην Ουκρανία. Το χτύπημα βεβαίως έγινε στην περιοχή που ήταν η πύραυλη Βουλκάν. Η ναυαρχίδα έχει γύρω στους 16 τέτοιους πυράβλους κρούζ Βουλκάν, οι οποίοι προφανώς υπήρξαν διαδοχικές εκρήξεις. Αυτό που δεν λένε όμως, Βαγγέλη, είναι ότι το πλοίο, με εξαίρεση, και εδώ πρέπει να απαντήσει ο Ερντογάν σε κάτι και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Μέσα πάνω είχαν 510 άτομα πλήρωμα, εκ των οποίων 66-69 ήταν αξιωματικοί, οι υπόλοιποι ναύτες. Το γεγονός είναι ότι δεν έχει δώσει καμία πληροφορία, και κακώς, και το κάνει για πολλωστή φορά η Ρωσία αυτό σε στρατιωτικό συμβάν, για το αν πήγε άφθαντρο. Έτσι όλοι έχουν σκοτωθεί. Αν κάποιοι διεσώθησαν, γιατί εμφανίζεται η Τουρκία την πρώτη μέρα και είπε ότι διέσωσαν 54, αλλά αν διέσωσαν 54, οι υπόλοιποι προφανώς έχασαν τη ζωή τους. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και αναφορά από την πλευρά της Μόσχας, δεν υπάρχει για το ζήτημα αυτό. Ναι, βεβαίως. Και εγώ, ας πούμε, για τον Κορμπίν, τον πλοίαρχο, επιροφορήσα από δικιά μου πηγή ότι εκλήθη η σύζυγός του στη Σεβαστούπολη μερικές ώρες μετά το συμβάν. Και προφανώς για να κληθεί η σύζυγος σημαίνει κάποια πράγματα έγιναν. Στο βάση δέηση του αρχηγείου του στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη, στην ελεγχόμενη κατεχόμενη από το 2014 κρημαϊκή. Και πριν από λίγο, επιτρέψτε μου κύριε Δρούγου, έβλεπα εικόνες από τη Σεβαστούπολη με τα αυτοκίνητα των επιβενώντων στο συγκεκριμένο καταδρομικό, τα οποία πλέον είναι παρατημένα εκεί. Προφανώς η τύχη τους δεν ήταν η καλύτερη. Σωστά, γιατί και στην περίπτωση της Μαριούπολης και στην περιοχή του Μπερδιάνσκ και στη Σεβαστούπολη, πάντοτε οι Ρώσοι, και το ξέρω αυτό, έχουν του κάθε πλοίου ή του κάθε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε στο Λίσκο, είναι σε συγκεκριμένο χώρο που παρκάρουν τα μέλη του πληρώματος. Το γεγονός, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, ότι δεν έχει κινηθεί κάτι. Επιβεβαιώνεται για τον πλοίαρχο, και εγώ το επιβεβαιώνω, τον Κορμπίν, ότι έχασε τη ζωή του. Και σήμερα δεν μπορεί στη Σεβαστούπολη. Αυτό δεν είναι σεβασμό στον άνθρωπο και στους νεκρούς. Και οι Ρώσοι το κάνουν πολύ αυτό. Και το 2000 που ήρθε ο Πούτιν στην εξουσία, όταν χάθηκε το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο το Κούρσκ, ήταν 118 άνθρωποι μέσα και ο Πούτιν ήταν τόσο παγερός, σαν να μην τρέχει τίποτα, ότι 118 άνθρωποι υπό τραγικές συνθήκες, μέσα σε ένα υποβρύχιο στα 120 μέτρα βάθος, δεν αντιδρούσε καθόλου. Και δεν δέχονταν βοήθεια, αν θυμόμαστε καλά. Πολύ σωστά το λες, γιατί προσφέρθηκε τότε η Μεγάλη Βρετανία και η Νορβηγία, που έχουν ειδικές ομάδες για διάσωση πληρωμάτων εν κινδύνο. Και μάλιστα το ΝΑΤΟ κάνει και ασκήσεις στις οποίες πρωτοπορούν οι Νορβηγοί και οι Βρετανοί, γιατί λόγω βόρειας θάλασσας τα λοιπά έχουν αισθητές δυνατότητες και δεν είναι απολύτως τίποτα. Για να κλείσουμε το πλοίο, προφανώς σας μιλήσω, μακάρι να είναι διαφορετικά. Ανθρώπινες ζωές είναι, αλλά όπως είπατε δεν το βλέπω κάτι τέτοιο. Οι ζημιές είναι μεγάλες και μην ξεχνάμε και το εξής, ότι οι πύραυλοι αυτοί θα ενισχυθούν τώρα τελευταία, γιατί στη Ρουμανία που ήμουν για 24 ώρες προημερών, μου είπαν στην Κωνσταντζα ότι φέρνουν πυράβλους Naval Strike, δηλαδή αυτούς που έχουν κυρίως η Νορβηγία, η Μεγάλη Βρετανία και η Πολωνία, τους φέρουν οι Βρετανοί, οι οποίοι πρωτοστατούν και το βλέπεις με τις κυρώσεις εκατέρωθεν και εναντίον του Τζόνσον και της κυβερνήσεως του σήμερα από τους Ρώσους, τους φέρνουν στην περιοχή της Οδυσσού. Άρα προφανώς ο ρωσικός στόλος θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και να μην πλησιάζει τόσο πολύ κοντά, διότι αν πλησιάζει τόσο πολύ κοντά, τα χτυπήματα μπορεί να είναι τραγικά για τα πλοία του. Αντίπεινα πάντως ξεκίνησαν εξαιτίας αυτού του χτυπήματος, κύριε Δρούγο. Ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε σήμερα ότι επανήλθαν και στο Κίεβο, το οποίο εδώ και δύο εβδομάδες τα παρακολουθεί, Ευαγγελίδες, ότι δεν είχαν αποσυρθεί, υποχωρήσει, είχε περάσει την αντεπίθεση σε διάφορα προάστια ο Ουκρανικός στρατός. Αυτή τη στιγμή είχαμε και στο Χάρκοβο επιθέσεις, ενώ από αέρος. Είχαμε αυσμή και στο Σούμι, δηλαδή περιοχές οι οποίες απελευθέρωσε ο Ουκρανικός στρατός μετά την αποχώρηση των Ρώσων. Και βέβαια στην τραγική περίπτωση της Μαριούπολης, όπου το θέμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνεχίζονται ανηλαιείς βομβαρδισμοί, αφού η πόλη είναι καταστραμμένη και το μόνο το οποίο δεν μπορούν να καταφέρουν είναι από την Αζοστάλ, δηλαδή τη μεγάλη εταιρεία της μεταλλουργίας, η οποία είναι πόλη εν μέσα στην πόλη. Δεν μπορούν να πάνε να βγάλουν είτε τους μαχητές του τάγματος της Αζοφικής, είτε ορισμένους άλλους οι οποίοι στην προηγούμενη περίπτωση αμήνονται σε μπούνκερ, να το πω έτσι, σε κρυσφύγετα, σε υπόλοιπους διαδρόμους κτλ. Δεν τους βγάζεις αυτούς από μέσα. Πρέπει να γίνουν πολύ φοβερά πράγματα. Και επειδή με ανησυχεί το γεγονός το οποίο αναφέρεις στην αρχή στις ειδήσεις για ενδεχόμενο πυρηνικής ή χημικής εμπλοκής, εγώ βάζω και τα χημικά μέσα, αντιλαμβάνεσαι ότι η ανησυχία μου είναι πολύ μεγάλη. Και οι πληροφορίες που έχω και από αμερικανικές και από βρετανικές πηγές και από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Μόνς και το συμμαχικό στρατηγείο στον Μπράνσον της
της Ολλανδίας. Η εικόνα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για ενδεχόμενο πλήγμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάποιο τακτικό πυρηνικό όπλο μετρίας απόδοσης, το οποίο βέβαια θα είναι καταστροφή, και βεβαίως είναι χημικά αέρια τα οποία τα έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία και στην Τσετσενία και στη Συρία μαζί με το στρατό του Άσαντ, όταν κατέπνιξαν επαναστατικές τάσεις της αντιπολίτευσης. Άρα, θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση, Ευαγγέλη, πάρα πολύ κρίσιμη. Η εικόνα που έχω είναι ότι συνεχίζουμε ακόμα για μήνες αυτή η κατάσταση. Δεν βλέπω από κάπου να υπάρχει πιθανότητα για ειρηνευτικές συνομιλίες. Βλέπουμε να έχουν παγώσει. Έχουμε πολύ καιρό πλέον από την Κωνσταντινούπολη. Σωστά. Και μετά ουσιαστικά δεν είχαμε τίποτε. Βεβαίως, ναι. Και αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές δυνάμεις, το νέο πακέτο είναι 800 εκατομμύρια δολάρια, στο οποίο αν δει κανείς μέσα τα οπλικά συστήματα πλέον βγαίνουν εκτός των καθαρά αντιαρματικών και αντιαεροπορικών. Πλέον ακόμα και υπάρχει και μέσα και ειδικά συστήματα για την αντιμετώπιση χημικού, βιολογικού, πυρηνικού ή ραδιολογικού πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και χθες στην κοινή συνέντευξη που έδωσε με τον Υπουργό Άμυνας των Φιλιππίνων, ο Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο Αμερικανός, είπε ότι θα σταλούν και άλλα. Ήδη έχουμε ξεπεράσει σε βοήθεια τα 3 δις δολάρια στη στρατιωτική ενίσχυση. Και ο Πούτιν απειλεί για αυτή τη βοήθεια, έτσι. Απειλεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους για αυτή τη βοήθεια τη στρατιωτική. Βεβαίως, ναι, είναι 34 χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή βοηθάνε την Ουκρανία. Έχουν μπει πολλά οπλικά συστήματα μέσα. Δεν είναι κακός ο Ουκρανικός στρατός. Επιμένω, επειδή το έχω ζήσει και έχω κάνει στην Ουκρανία, είναι στρατός ο οποίος μέχρι το 2014-2015 έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Οι Βρετανοί απόστρατοι αξιωματικοί εκπαιδεύουν και Νορβηγοί και Ολλανδοί, ακόμα και Αυστραλία άκουσα, εκπαιδεύουν το κομμάτι του Ουκρανικού στρατού σε διάφορες επιχειρήσεις. Και βέβαια αυτό που είπες είναι σημαντικό, γιατί από την Πολωνία, από τη Σλοβακία και από τη Ρουμανία, τη Ρουμανία εννοώ από τα Καρπάθια μέσα, περνάνε συνέχεια αμερικανικά και βρετανικά οπλικά συστήματα σε ενίσχυση του στρατού στη Δυτική Ουκρανία. Και από τη Γερμανία σήμερα ακούσαμε, κύριε Δρούγο, ότι εγκρίθηκε πακέτο. Ναι, ναι, και η Ιταλία έχει αποκλείσει όλα τα ρωσικά πλοία από τα λιμάνια της. Όπως είδες, υπήρξαν αντιδράσεις της Μόσχας και από πλευράς απελάσεων διπλωματών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχε 18 διπλωμάτες που απέλασαν οι Ρώσοι. Και βέβαια έχουν βάλει και στη μαύρη λίστα και δεν μπορεί πλέον να πάει και δεν θα πήγαινε βέβαια. Ο Τζόνσον, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Λι Τρας, ο Μπεν Γουάλας, ο Υπουργός Άμυνας και κορυφαίοι άλλοι, μεταξύ των οποίων, Βαγγέλη, έβαλαν και την Πρωθυπουργό της Σκωτίας, την κυρία Στάντζιον, να είναι ανεπιθύμητη, και βεβαίως και πολλούς άλλους, όπως τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ακόμη και την πρώην πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, την Βρετανίδα εννοώ. Άρα αυτή τη στιγμή σκληραίνουν και σε διπλωματικό επίπεδο. Περιμένουν, μπορώ να σου δώσω πληροφορίες, σε επόμενες 20 με 30 μέρες νέες απελάσεις διπλωματών. Δεν ξέρω για τη χώρα μας, αυτό δεν μπορώ να το βάλω το χέρι στο Ευαγγέλιο που λένε, αλλά από άλλες χώρες ξέρω ότι θα απελάσουν και άλλους Ρώσους πράκτορες διπλωμάτες. Και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σκληρά. Δεν πάει καλά ο Ρωσικός στρατός. Έχει σοβαρά προβλήματα. Οι γραμμές του Λουκάνσκ και του Ντόνετσκ είναι πολύ ισχυρός ο Ουκρανικός στρατός. Είναι κάπου 100.000 άνδρες. Πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν στο Κίεβο ή κάπου αλλού. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τώρα εκεί επικεντρώνονται οι συγκρούσεις, στο επιχειρησιακό μέρος. Αυτό που έχουμε μπροστά μας να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αυτή η μεγάλη μάχη στην περιοχή, στα ανατολικά, στον Ντονμπάς. Ναι, προς τα εκεί επικεντρώνονται και οι ρωσικές ενέργειες, δηλαδή από το Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ και σε ορισμένες άλλες περιοχές που ελέγχουν, βέβαια, όπως είναι η Ποσπάνα, ξέρω εγώ, η Ποντλάβα κτλ., που ελέγχουν οι Ουκρανοί, μέχρι κάτω στη Μαριούπολη. Εμένω και λέω ότι αν υπάρχει μια πόλη η οποία ενδέχεται να πέσει, διότι δεν έχουν καταφέρει να πάρουν καμία πόλη μεγάλη οι Ρώσοι από την γενναία Ουκρανική αντίσταση, να πω έτσι, και τα οπλικά συστήματα της Δύσης, είναι μόνο η Μαριούπολη. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η Μαριούπολη κακώς βομβαρδίζεται με την έννοια που βλέπουμε, διότι έχει περάσει η αντίσταση μέσα σε υπόγειες στοές, τις οποίες αυτοί δεν διευκολύνονται από τέτοιες βομβαρδισμούς. Βλέπουμε τους Ρώσους να ανακοινώνουν ότι είναι υπό τον έλεγχό τους στο λιμάνι της Μαριούπολης. Παρ' όλα αυτά, την πόλη δεν έχουν καταφέρει να την ελέγξουν. Όχι, όχι. Και αυτό το λέει και ο Ζελένσκι. Μάλιστα είπε ο Ζελένσκι ότι αν αυτή τη στιγμή συνεχιστεί και χτυπήσετε τους αγωνιστές της Μαριούπολης, όποιοι και να είναι αυτοί, έτσι. Οι άνθρωποι, γιατί και το Αζωφικό Τάγμα κάνει με μεγάλο αγώνα μέσα, μην το συζητάμε. Είναι είναι ένα σύνταγμα με τρία τάγματα, όπως μου λέγανε στο Βουκουρέστι, εκ των οποίων αυτοί είναι πολύ καλοί πολεμιστές αυτοί. Αυτοί τώρα μάχονται στη Μαριούπολη, γιατί είναι εξειδικευμένοι, να το πω έτσι, οι Αζωφικοί. Και μάχονται με τους μουσουλμάνους απέναντί τους, έτσι. Και βεβαίως, γιατί υπάρχουν οι Τσετσένοι, για το Σύνταγμα Καντήροφ.
Και βεβαίως γίνονται πολλές σκληρές μάχες, γιατί και οι Τσετσένοι είναι και αυτοί ιδιαίτερα, θα λέγαμε, κανείς ακραίοι στη συμπεριφορά τους. Πάντως το γεγονός επίσης είναι να πούμε ότι αυτό το οποίο ανέφερε στην αρχή, και θέλω να επιμείνω λίγο δύο λεπτά σε αυτό, είναι τι γίνεται με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Α, μπράβο. Εκεί ήθελα να έρθουμε, γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε τη Σουηδία και τη Φιλανδία να ανεβάζουν ρυθμούς στην διαδικασία για ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, να την τρέχουν πλέον τη διαδικασία υπό τον φόβο με όλα αυτά που βλέπουν να συμβαίνουν. Και από την άλλη τον Πούτιν να προειδοποιεί με τοποθέτηση πυρηνικών. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Φιλανδία έχει ενεργά σύνορα, να το πω κανονικά σύνορα, 1340-1350 χιλιόμετρα. Η Σουηδία δεν έχει, αλλά η Σουηδία έχει άλλα προβλήματα με τη δίζηση υποβρυχίων, ρωσικών εννοώ, και βεβαίως με τις ενέργειες του αεροπορικού στόλου της Μόσχας που κάνει σε καθά που κάνουν οι Τούρκοι απέναντί μας, που παραβιάζουν ας πούμε τον εναέριο χώρο ή το FIR της Στοχόλμης κτλ. Τώρα το γεγονός ποιο είναι, ότι και οι δύο χώρες είναι πολύ μπροστά. Εκτιμώ ότι είναι λίγο πιο μπροστά η Φιλανδία, και θέλω να το πω όχι επειδή τα γκάλοπ δίνουν 80% ή μεγάλα ποσοστά της κοινής γνώμης, αλλά η Φιλανδία αυτή τη στιγμή έχει τα άμεσα σύνορα, ένα. Δεύτερον, έχει πολύ καλό στρατό, μικρό αλλά πολύ καλό. Έχει τη μεγαλύτερη εφεδρεία στην Ευρώπη, 280.000, πολύ καλή. Έχει την ιστορία του πολέμου κατά του Στάλιν του 39, έχει σύγχρονα οπλικά συστήματα αμερικανικά και θα πάρει και αεροσκάφη 64 F-35, άρα θα γίνει από τις καλύτερες αεροπορίες της Ευρώπης. Η Σουηδία είναι λίγο πιο πίσω και το λέω όχι επειδή δεν θέλει να μπει, θέλει να μπει και αυτή πιέζει ανάλογα, αλλά έχει εκλογές το Σεπτέμβριο, οι οποίες μπορεί να δεν θα αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό, όπως λένε τουλάχιστον και μου λέγανε Σουηδοί διπλωμάτες και εδώ και στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι πάρα πολύ η Σουηδία αξιωματική και οι Σουηδοί διπλωμάτες που ήδη διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες. Άρα καταλήγω ότι είναι πολύ μπροστά και το φιλανδικό αίτημα και το σουηδικό, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Πούτιν απειλεί και μάλιστα ο Μετβέντεφ, ο κάποτε πρόεδρος για το 2008-2012, και ο οποίος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, είπα αυτή τη στιγμή ότι στο Καλίνιγκραντ θα αναπτύξουμε πυράβλους Ισκεντερούν, πυράβλους ας πούμε με πυρηνικά, με χημικά και κάτι τέτοιο. Άρα να ξεχάσετε ότι η Βαλτική θα είναι μια αποπυρηνικοποιημένη θάλασσα. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα υπάρξουν και από εκεί εντάσεις. Αλλά μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι έχουν και οι δύο πολύ καλούς στρατούς, είναι ευρωπαϊκές χώρες, συνδέονται πάρα πολύ με το ΝΑΤΟ από το 1994. Αρκεί να σου πω ότι έχω κάνει μια μελέτη η οποία βγάζει 108 προγράμματα έχει κάνει η Σουηδία με το ΝΑΤΟ όλα αυτά τα χρόνια και 112 η Φιλανδία. Άρα συνδέεται με ό,τι μπορεί να φανταστείς σε επιμέρους. Είναι θέματα. Απόλυτα συνεργαζόμενες ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια με το ΝΑΤΟ. Ακριβώς, και θέλω να σημαίνω οι άνθρωποι να μπουν, και δεν μπορεί ο Πούτιν ή ο κάθε Πούτιν να λέει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο ΝΑΤΟ. Είναι ελεύθερες χώρες, δημοκρατικότατες. Χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε πολλά πράγματα, όποιος έχει περάσει από εκεί το καταλαβαίνει. Και τέλος πάντων είναι επιλογή της κοινής γνώμης. Οι κυβερνήσεις έχουν εκλεγεί δημοκρατικά, δεν είναι αυταρχικές, δεν είναι κάποιες που ήρθαν από άλλο πλανήτη. Και ας πούμε θέλουν να μπουν στον ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν σε προηγούμενη περίπτωση δεν νομίζω. Δηλαδή εδώ μπήκε η Σκοπιανή, η Βόρεια Μακεδονία και κάποιες άλλες μπήκαν. Μα τώρα είναι δυνατόν η Σουηδία και η Φιλανδία να μην μπουν στον ΝΑΤΟ. Μας τρομάζει το να ακούμε όμως τον Ρώσο να επικαλείται, να βάζει στο τραπέζι τα πυρηνικά, όπως καταλαβαίνετε, και φοβόμαστε. Σε τι είδους κλιμάκωση θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε. Βέβαια, ναι, θέλει προσοχή. Εγώ βάζω και τα πυρηνικά και τα χημικά, εμένω σε αυτό. Αλλά θέλει προσοχή. Το θέμα είναι ότι οι πύραυλοι αυτοί, οι SS-26, παίρνουν και συμβατική και πυρηνική γόμωση. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει μια μικρή έξοδο μόνο το Καλίνιγκραντ. Η περιοχή δηλαδή η οποία έμεινε από τα γεγονότα προηγούμενων πολέμων, η ρωσική έξοδο στη Βαλτική, να την καταλάβει κάπως πώς την εννοώ ο κόσμος. Άρα θεωρώ ότι θέλει μεγάλη προσοχή. Πάντως, εν κατακλείδη, αν και πολλές φορές θέλω να είμαι αισιόδοξος, δεν είμαι ειλικρινά, Βαγγέλη, καθόλου αισιόδοξος για αυτά τα οποία βλέπω να έρχονται προσεχώς. Και αυτό πιστέψαμε, με προβληματίζει περαιτέρω αυτή η απεσιοδοξία σας, κύριε Δρούγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στο Δελτίο. Καλό σας βράδυ. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Σιγουριά για νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές και ακόμη περισσότερους γαλάζιους βουλευτές, όπως είπε στην Κρήτη, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του δεύτερου προσυνεδρίου του κόμματος που πραγματοποιείται στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο στο Ηράκλειο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως είναι σταθερός προορισμός η ισχυρή Ελλάδα της ανάπτυξης για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Αντέξαμε και προχωρήσαμε όπως θα αντέξουμε και τώρα, είπε αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις, σημειώνοντας ότι η αγωνία του πολίτη είναι και η δική του καθημερινή έγνοια. Μίλησε για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων δεν επαρκούν, αλλά γίνεται ό,τι είναι δυνατόν, είπε, και προανήγγειλε ότι αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή αντίδραση, η Ελλάδα από μόνη της θα καταρτήσει σχέδιο για την τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Προειδοποίησε παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή για όποιον επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την κρίση για να εσχοροκερδίσει. Τέλος, άφησε αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το συνέδριό του που συνεχίζεται. Είμαι σίγουρος ότι μετά τις επόμενες εκλογές θα έχουμε ακόμα περισσότερους γαλάζιους βουλευτές στην Κρήτη. Γιατί αυτό το οποίο βλέπω σε αυτό το εντυπωσιακό προσυνέδριο με κάνει ακόμα πιο σίγουρο ότι στις εκλογές του 2023 με τη δικιά σας στήριξη θα πετύχουμε το στόχο μας και η Κρήτη θα είναι γαλάζια από άκρο σ' άκρο, από το Λασίθι στα Χανιά. Αγαπητοί μου νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτισες, νιώθω διπλά συγκινημένος μετά τη σημερινή υποδοχή σας. Σίγουρα, γιατί αυτό το ζεστό καλωσόρισμα έρχεται από τους συμπατριώτες μου κρητικούς. Αλλά και γιατί σηματοδοτεί την τελική δυναμική ευθεία προς το 14ο συνέδριο του κόμματός μας. Θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί αυτήν την κρίση για να εσχροκερδίσει. Το έχουμε ήδη αποδείξει στην πράξη με πολύ σημαντικά πρόστιμα που μπήκαν και σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Έχουμε διαθέσει 4 δισεκατομμύρια σε αυτή τη μάχη. Η χώρα μας πρωτοστατεί στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής που θα περιορίζει τις τιμές χονδρικής στο φυσικό αέριο, γιατί αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος και θα προωθεί ταυτόχρονα την ενιαία αγορά και αποθήκευσή του. Αν δεν υπάρξει τελικά μια ευρωπαϊκή λύση, η χώρα μας θα εκπονήσει μόνη της ένα πρόσθετο και μεγαλύτερο σχέδιο στήριξης για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η εικόνα που εκπέμπει το προσυνέδριό μας, αγαπητέ Βαγγέλη, νομίζω πως τα λέει όλα. Γιατί και κάποιοι άλλοι κάνουν υποτίθεται συνέδριο τώρα στην Αθήνα. Όχι ανοιχτό στους πολίτες, αλλά μεταξύ τους. Για να στηρίξουν και πάλι τον πιο παλιό αρχηγό που κάθεται στην καρέκλα του εδώ και 15 χρόνια. Με μόνο τους όπλο, τυχολεί προς τον αντίπαλο για τη δική τους επιβίωση. Και να πάμε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που συνεχίζεται με ομιλίες συνέδρων και θεματικά τραπέζια. Οι τόνοι ανέβηκαν για το θέμα της εκλογής Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής, με τον τρόπο που ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας για απευθείας εκλογή από την βάση, γιατί από την άλλη πλευρά τέθηκε από την λεγόμενη ομπρέλα, κατέθεσαν 14 στελέχη της ομπρέλας πρόταση προκειμένου να γίνεται, να εκλέγεται, να υπάρχει η εκλογή αυτή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από το ίδιο το συνέδριο. Μπορεί κάποιος να είναι υπέρ του Προέδρου την πρόταση για την εκλογή του Προέδρου. Μπορεί να είναι κάποιος υπέρ την πρόταση για την πρόταση για την Κεντρική Επιτροπή του Προέδρου. Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι πακέτο. Μπορεί κάποιος σύντροφος να είναι υπέρ της μιας λύσης και να μην είναι της άλλης λύσης. Αυτό είναι λογικό που λέω. Δεν έχει σχέση με την ουσία. Δεν έχει σχέση με την ουσία. Εγώ και η Όλγα, και με αυτό τελειώνω, έχουμε δώσει μάχη μέσα στη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία που μας φέρνει σε ένα άρθρο και ένα κάτι καλό και κάτι κακό για να μας ζορίσει. Δεν θα το κάνουμε στο κόμμα μας αυτό. Όποιος θέλει να ψηφίσει του Προέδρου για τον Πρόεδρο, ναι. Όποιος θέλει να ψηφίσει για την Κεντρική, ναι. Αλλά είναι
μη σωστό να εκβιάζονται, να πρέπει να το ψηφίσουμε πακέτο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συνολική πολιτική ενιαία, οργανωτικά και μεθοδολογικά πρόταση του Προέδρου, η οποία έχει από πίσω της ένα συγκεκριμένο ενιαίο σκεπτικό, ότι δηλαδή είναι αυτονόητο δικαίωμα του συνόλου των μελών να ψηφίζουν για να εκλέγουν την ηγεσία του κόμματος, δηλαδή την Κεντρική Επιτροπή και τον Πρόεδρο. Υπό αυτή την έννοια δεν νοείται πολιτικά, μεθοδολογικά, καθιονδήποτε τρόπο διάσπαση αυτής της ενιαίας διαδικασίας, διότι αυτή η διάσπαση θα ισοδυναμούσε με διάσπαση του σκεπτικού και μετατροπή αυτής της πρότασης σε εκλογικού κόλπου. Δεν πρόκειται όμως του, πρόκειται για ενιαία πρόταση με αρχή, μέση και τέλος, και νομίζω ότι στο Προεδρείο θα πρέπει να γίνει μια ψηφοφορία επί αυτού του θέματος, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται ως διαδικαστικό, είναι όμως κατά τη γνώμη μου αμιγώς πολιτικό, να αποφασίσει το σώμα αυτό για το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Θα το πετύχουμε αντιγράφοντας τις διαδικασίες των συστημικών κομμάτων για την εκλογή αρχηγού. Δεν πρέπει να επιλέξουμε την αποειδηλικοποίηση και την ασπόνδυλη ταυτότητα. Ποιο συνέδριό μας έχει ιστορικό καθήκον να πει ένα δυνατό όχι. Για να τα κάνουμε και έναν αλλιώς, πρέπει να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλιώς. Γι' αυτό πρέπει να εκλέξει τον πρόεδρό του από τη βάση όλα τα μέλη του. Γι' αυτό πρέπει να εκλέξει, την Κεντρική Επιτροπή του από όλα τα μέλη του. Ακούγεται ότι το μείζον είναι το πώς θα εκλεγεί η Κεντρική Επιτροπή ή ο Πρόεδρος. Διαφωνώ κατηγορηματικά, δεν το υποτιμώ. Διαφωνώ κατηγορηματικά ένα συνέδριο να μην ολοκληρώνει τη συζήτηση εκλέγοντας το ίδιο την Κεντρική Επιτροπή που θα κινηθεί στις κατευθύνσεις που το ίδιο θα χαράξει. Να ιτηθεί η λογική του μικρού κόμματος. Γιατί μικρό είναι το κόμμα το οποίο θυμάται την τοπική αυτοδιοίκηση 5 μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές. Γιατί μικρό είναι το κόμμα το οποίο δεν θέλει μέλη που δίνουν καθημερινά αγώνες, αλλά θέλει στρατούς για στελέχη και πολιτευτές. Οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα τέθηκαν στις κάλπες. Οι κάλπες άνοιξαν το μεσημέρι, έκλεισαν πριν από περίπου μια μισή ώρα στις 8 το βράδυ και τα πρώτα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 10. Αύριο συνεχίζεται και πάλι το συνέδριο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και η εκπομπή Αντιπαραθέσεις με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Καλό σας βράδυ.